Τι τελευταίε ημέρε συγκεκριμένε είναι οι πληροφορίε που φτάνουν στο DefenseNet για επικείμενη κίνηση ρωσικών και πιθανών λευκορωσικών στρατιωτικών σχηματισμών επιχειρησιακή δράση κατά δυνάμεων του Ουκρανικού καθεστώτο πολύ μακριά από τα μέχρι σήμερα καυτά σημεία συγκρούσεων. Δηλαδή από την περιοχή τη Δυτική Λευκορωσία, η οποία θα προέλαυσε στην πεδιάδε του Νότου και θα πλαγιοκοπούσε τον Ουκρανικό στρατό. Στα 8 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία αναπτύχθηκαν επίλεκτε λευκορωσικέ δυνάμει, οι οποίε φέρουν νέα διακριτικά τακτικά σημάδια, το γεγονό αυτό και η μεγάλη μεταφορά δυνάμεων προ τα Ουκρανικά σύνορα έχει σημάνει συναγερμό στο Κίεβο. Οι επιλεκτέ λευκορωσικέ δυνάμει έχουν σημαδέψει με κόκκινα τετράγωνα τον εξοπλισμό που οδηγείται στα σύνορα με την Ουκρανία. Συνήθω, τα τακτικά σημάδια σχεδιάζονται πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών. Όλα δείχνουν ότι ο πρώτο στόχο τη κοινή ρωσική-λευκορωσική επίθεση από τον βορρά προ τον νότο, η πλήρη αποκοπή των πόλεων, Λούτσκ, Ρίβνε, Ιτόμιρ, με τελικό στόχο τη Δυτική Μαύρη Θάλασσα. Για το Κίεβο ετοιμάζεται επίθεση και από δεύτερο άξονα με στόχο την πολιορκία του. Χωρί ρεύμα και με κομμένε τη οδού ανεφοδιασμού, δεν θα αντέξουν όσοι πολίτε και στρατιώτε απομείνουν στην πρωτεύουσα τη Ουκρανία. Πρακτικά, αν επιτύχει η επιχείρηση, θα έχει αποκοπεί η δυτική από την Ανατολική Ουκρανία. Λευκορωσική στρατιωτική διοίκηση έχει αναπτύξει τι αερομεταφερόμενε δυνάμει τη 38η Ταξιαρχία στα σύνορα με την Ουκρανία. Εντύπωση προκαλεί και το γεγονό ότι στι μεγάλε ασκήσει στρατιωτική ετοιμότητα στη Λευκορωσία συμμετέχει μονάδα των δυνάμεων του Ντονέτσκ και συγκεκριμένα το τάγμα Ντίζελ. Σημειώνεται ότι η Ρωσία συνεχίζει να μεταφέρει άρματα μάχη στη 80, αντιαεροπορικά συστήματα τόρ και άλλων εξοπλισμών στη Λευκορωσία. Η Λευκορωσία έθεσε σε κατάσταση συναγερμού μία από τι στρατιωτικέ μονάδε τη στο Νότο, στο πλαίσιο ευνηδιαστικών γυμνασίων προκειμένου να αξιολογηθεί η μάχημη ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων, ανακοίνωσε ο Γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλεία τη χώρα. Οι επιθεωρήσεις θα είναι ευρεία έκταση και θα διεξάγονται χωρί να έχουν ανακοινωθεί προηγουμένω από την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, ανέφερε ο Αλεξάνδρ Βόλφοβιτ σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που αναρτήθηκε από το Υπουργείο Άμυνα. Η ευνηδιαστική επιθεώρηση είναι η τελευταία από τι ασκήσει και άλλε στρατιωτικέ δράσει τη Λευκορωσία, οι οποίε προκαλούν την ανησυχία τη γειτονική Ουκρανίας,